Καλησπέρα, παιδιά, και κυριολεκτικά μόλις έγινε λεκτό όλη η season 2 από αλλαγές, νέα πράγματα, collapse όλα. Έχουμε news για το τι έγινε με τους Crackers τελικά, νέο skin design από την Epic Games και εννοείται όλο το Battle Pass στη season 2. Άρα δεν είπατε πουθενά, βλέπετε το βίντεο μέχρι το τέλος και πριν προχωρήσουμε σας στέλνω υπερδυνατούς και ό,τι λέω είναι και όροι και ελέγχονται για το Battle Pass giveaway σε 2 ημέρες από τώρα για τα υπόλοιπα Battle Pass στη season 2 και απλά όλοι να like στο βίντεο, μην το ξεχάσετε αυτό, subscribe όλοι με καμπανάκι εννοείται, κοινοποίηση στους φίλους σας όλοι να ενημερωθούν και στο Atom Shop βάλτε και support κύριε Τροχατζάκου7 και είστε έτοιμοι και για το giveaway. Και κάτω στα σχόλια εννοείται σωστά ή σε αυτό το βίντεο ή στο χθεσινό του Epic Names στο Fortnite για να βγάλουμε τον νικητή. Χάκαραν το Fortnite και αυτή λοιπόν ήταν μια τεράστια συζήτηση που άρχισε πριν από κάποιες ημέρες. Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτήν τη συζήτηση. Με αυτό το θέμα, αν είναι legit ή fake, γιατί έχουμε και επίσημη ανακοίνωση από την Epic Games. Και αρχικά δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν από περίπου μια εβδομάδα βγήκε έτσι μια ανακοίνωση ότι χάκαραν την Epic Games, μια ομάδα από hackers ή Mogilevich, και κυριολεκτικά χάκαραν 200 GB μέσα από τους Epic Games servers και μέσα σε αυτά τα files ήταν τα emails μας, τα passwords, τα ονόματά μας, τα payment methods μας, τα codes και πάρα πολλά έτσι πράγματα για το Fortnite όπως collapse και πάρα πολλά άλλα leaks. Εν τέλει λοιπόν η Epic Games απάντησε πάνω σε αυτό το hack, είπε ότι τέλος πάντων το ελέγχει και θα μας ενημερώσει με το τι γίνεται, αλλά βγήκε επιτέλους και ανακοίνωση που τα ξεκαθαρίζει όλα επίσημα από την Epic Games χθες και μας λέει ότι δεν υπάρχει κανένα hack, τα έλεξαν όλα, έλεξαν τους servers τέλος πάντων, τα συστήματα και δεν υπάρχει κανένα χακαρισμένο σύστημα. Άρα παιδιά όλο αυτό εν τέλει ήταν fake, ήταν μια απάτη, ένα scam. Πολύ απλά οι scammers, οι hackers και καλά να πάρουν λεφτά από την Epic Games. Άρα μην αγχώνεστε, είμαστε ασφαλές στα στοιχεία μας και όλα αυτά και όλη η υπόθεση ήταν fake. Και όπως γνωρίζετε, σε 2 ημέρες έχουμε τη νέα season 2 και εννοείται δεν μπορούσε να μην γίνει leaked όλη η season 2 και πραγματικά είναι απίστευτα τα πράγματα που έχουμε. Και αρχικά θα ξεκινήσουμε λίγο από τα collapse που έγιναν όλα leaked το πιο πιθανόν και όπως ξέρουμε θα έχουμε ένα God of War 2 collab στην επόμενη season με τον Kratos και όλα αυτά που ξέρουμε με τα skins που θα βγουν τώρα στην season 2. Θα έχουμε το One Piece, την Xena, τον Kevin, Final Fantasy 7 όπως είχαμε δει. Θα έχουμε επίσης collab με Aquaman ξανά, έχουμε Halo Wars και πάρα πολλά έτσι Greek ας το πούμε από μυθολογία themed collabs όπως λέει εδώ και ο Σίνα. Τα πιο ενδιαφέρον πράγματα όπως είναι η λίστα με την season 2 που έγινε leaked, δηλαδή το τι θα περιέχει η season 2. Αλλά όπως βλέπετε εννοείται δεν είναι επιβεβαιωμένα, δηλαδή μπορεί να είναι και όλα ψεύτικα, αλλά δεν το νομίζω γιατί βασίζονται όλα πάνω σε leaks, αλλά εννοείται και σε καινούργιες πληροφορίες που βγήκαν χθες. Και αρχικά λοιπόν ξεκινάμε με έτσι με το πρώτο μας leak πράγμα και είναι το καινούριο collab που θα έχουμε στην season 2. Ένα τουλάχιστον από τα περισσότερα collabs που θα έχουμε και είναι το καινούριο Persona collab. Είναι αυτό το anime, δεν το έβλεπα παλιά μικρός, δεν ξέρω ακριβώς περί τίνου πρόκειται αυτό το item. Απλά να ξέρετε όσοι γνωρίζετε πάνω σε αυτό το θέμα ότι θα έρθει στη season 2 το πιο πιθανόν. Και όπως ξέρουμε έχουμε και το επόμενο collab που θα είναι ο Kratos, ο οποίος επιστρέφει το πιο πιθανόν και με skin αλλά και στο Battle Pass ως Mystery Skin. Μαζί με αυτό ξέρουμε ότι θα έχουμε και τον Δία με 3 abilities, δηλαδή σαν 3 mythics, και το πρώτο έτσι ability του σίγουρα θα είναι το flying ability, δηλαδή το να πετάει ο Δίας, και όπως είδαμε κιόλας μάλλον ένα ability θα είναι ο κεραυνός γιατί είδαμε ότι θα σπουνάρει με κεραυνούς και ρίχνει και κεραυνούς, και τέλος θα έχουμε και τον Olimpo POI. Μαζί με αυτό θα έχουμε έτσι 4 νέα mythics και ένα gold speed boost up εδώ ο Hypex. Θα έχουμε ένα καινούριο shotgun όπως είδαμε και από τα leaks στο προηγούμενο βίντεο, το Kerberos shotgun θα λέγεται. Είδαμε και τα stats όπως βλέπετε εδώ πέρα και γενικότερα το τι θα κάνει αυτό το shotgun. Μετά λέει ότι θα έχουμε έτσι κάποια τέρατα που θα λειτουργούν ως henchmen για τους θεούς που είναι ένα mini αφεντικό και καλά. Άρα κάποια μικρά μποτάκια που θα είναι αφεντικά των θεών που θα έχουμε για τον χάρτη και τα skins μας γενικότερα. Το τι θα γίνει στον χάρτη μπορεί να σχετίζεται με το storyline της season αυτό
Και τέλος θα έχουμε ένα καινούριο νέο Mythic που θα είναι μια αλυσίδα με μαστίγιο με φωτιά, την οποία θα δούμε μετά γιατί έγινε ο Steezer. Και τέλος θα έχουμε και το Burst Rifle, το οποίο το είδαμε και αυτό από τα leaks και θα είναι το Arch Burst Rifle, έτσι λέγεται μέσα στα leaks τουλάχιστον. Και τέλος θα έχουμε και το καινούργιο μας Flight Mechanic, αυτό που είδαμε στο χθεσινό βίντεο με το teaser που έγινε με τα φτερά, και θα έχουμε κάτι σαν Pegasus πλέον στην Season 2 για να πετάμε σε όλο τον χάρτη. Και αυτό θα είναι σίγουρα ο Pegasus μέσα στον επόμενο χάρτη, τουλάχιστον κάτι που θα μπορούμε να πετάξουμε ένα ζώο, γιατί ξανά έγινε νέο teaser πάνω σε αυτό το θέμα χθες από το Fortnite, το βλέπετε και εδώ πέρα, και λέει το πιο πιθανόν κάτι άλλο που ίσως πετάμε με αυτό, και βάζει και τη λέξη Winds, δηλαδή τα φτερά. Άρα σίγουρα θα έχουμε κάτι τέτοιο στην επόμενη season. Και αυτή λοιπόν το πιο πιθανόν είναι όλη η season 2 που έγινε leaked τις τελευταίες ημέρες. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να είναι όντως έτσι τα πράγματα, γιατί πραγματικά η επόμενη season φαίνεται απίστευτη. Την έχουν πετύχει και την έχουν κάνει έτσι όπως πρέπει. Μαζί με αυτό τώρα πάμε να δούμε και όλο το Battle Pass στη season 2, το οποίο μέσα σε εισαγωγικά, ας το πούμε έτσι, έχει γίνει leaked. Έχουμε όλα τα skins του Battle Pass ένα-ένα και με εικόνες. Άρα πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο Battle Pass της επόμενης season σε 2 ημέρες από τώρα. Και αρχικά πάμε να ξεκινήσουμε με όλα τα καινούργια teasers που έχουμε. Και χθες είδαμε το πρώτο Battle Pass skin από το Fortnite, το teaser 100% και είναι ο Δίας. Τον βλέπετε τέλος πάντων και εδώ πέρα. Κρατάει και τον κεραυνό του, την αστραπή του πίσω από αυτό το Galaxy background. Και βλέπετε και το skin εδώ πέρα, αρκετά ωραίο, και θα βρίσκεται στο battle μας πιθανόν ως Tire 100 skin. Και βλέπετε κιόλας, όπως είπα, και την αστραπή του, τον κεραυνό του, γιατί όπως είπαμε θα σπουνάρει κιόλας και με κεραυνούς και θα ρίχνει και κεραυνούς, άρα θα κάνει και επιπλέον damage. Θα είναι και boss στον χάρτη, αλλά θα έχει και δικό του mythic, άρα ας το πούμε full βασικό skin για την επόμενη season. Και χθες είχαμε και το επόμενο επίσημο teaser της Epic Games, και επιτέλους έγινε leaked ο Άδης. Και όπως ξέρουμε έχει και τον δικό του αστερισμό, όπως βλέπετε και εδώ πέρα, και θα είναι και αυτός ο skin στην επόμενη season. Και μαζί με αυτό βλέπετε και την αλυσίδα με την φωτιά, όπου είδαμε πριν στα leaks για την season 2, και την βλέπετε και εδώ πέρα να κρατάει αυτήν την αλυσίδα με το τέρας και την φωτιά, που θα είναι σίγουρα ως item στην επόμενη season. Άρα είναι 2-1 και skin και item leaked. Και βλέπετε τέλος πάντων και εδώ πέρα και το leaked αρκετά έτσι ωραίο σκηνάκι και αυτό. Και μετά τα επόμενα skins, όπως ξέρουμε, είναι από τους αστερισμούς και συγκεκριμένα από τις τοιχογραφίες που έχουμε και μέσα in-game στο κουτί της Πανδώρας. Και αυτά τα skins είναι ο Δίας που τον έχουμε δει ήδη, τον Άρη, τον Κέρβερο και τον Άδη που τον είδαμε και αυτόν τώρα. Άρα μένουν και άλλα 2 skins να αποκαλυφθούν σήμερα και αύριο με την αλλαγή της season. Και μαζί με αυτό έχουμε και άλλη μια λίστα με σχεδόν όλα τα Battle Pass skins, τα βλέπετε και εδώ πέρα. Μερικά έχουν αποκαλυφθεί ήδη, βλέπετε πάλι Κέρβερους, Αφροδίτη, Ποσειδώνα, Μέδουσα, Άρτεμις, Άρης. Γενικότερα έχουμε πάρα πολλά έτσι ωραία σκηνάκια. Έχουμε και τους αστερισμούς εννοείται, όπως ξέρουμε, και θα γίνουν όλα teased μέσα στην ημέρα σιγά σιγά για την αλλαγή της season την Παρασκευή. Και τέλος έχουμε και το τελευταίο μας skin, το οποίο δεν θα είναι στο Battle Pass τελικά, και θα είναι rank skin, θα είναι δωρεάν skin για όλους όσους παίζουν rank, από gold μέχρι unreal, με διαφορετικά styles, και το βλέπετε και εδώ πέρα. Έτσι ένα αρκετά ωραίο skin γι' αυτό. Και αυτό λοιπόν ήταν και όλο το Battle Pass της season 2. Πραγματικά θέλω να μου γράψετε όλοι κάτω στα σχόλια ποια είναι η γνώμη σας για το Battle Pass, αν σας αρέσει, αν είναι W, αν είναι L Battle Pass. Εμένα προσωπικά έτσι μου αρέσει, γενικότερα αφού έχει να κάνει με την Ελλάδα, εγώ είμαι full W πάνω σε αυτό. Και αυτά λοιπόν σας είχα και σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε η βίντεο. Άρα πριν φύγετε κάντε ένα like στο βίντεο, όλοι μην το ξεχάσετε, είναι και όροι και για τον giveaway και ελέγχονται. Subscribe στο κανάλι εννοείται με καμπανάκι, μια κοινοποίηση στους φίλους σας όλοι να ενημερωθούν, και support Creator Hadzi 27 κάτω δεξιά στο άτομις, όπου όλοι μην το ξεχάσετε και παίρνετε και μέρος και στο giveaway, και μαζί με αυτό και spam κάτω στα σχόλια το epic name σας. Τα λέμε πολύ σύντομα, μπορεί και το βράδυ, με κάποιο stream customs για V-Bucks πριν την season 2.